ότι υπάρχουν απορίες. Είχε ανακοινωθεί ότι από σήμερα ξεκινούν δημοσιογραφικές διασκέψεις των αρμόδιων υπουργών για αναλυτική Ενημέρωση. επεξήγηση των Μάλιστα. μέτρων. Οπότε Μάλιστα. λίγη υπομονή χρειάζεται. Σωστό, σωστό αυτό. Πάμε τώρα στα αυτοκίνητα, αυτά τα συμβατικά αυτοκίνητα, τα οποία μας είπανε, βέβαια το πήρε πίσω ο Υπουργός, ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί προκάλεσε μια ταραχή. Σου λέει, δεν κατάλαβα, με υποχρεώνεις να πάω να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όχι. Να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Το 2023 τον Νιόβρη ψηφίσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής ομόφωνα, σχεδόν ομόφωνα, ένα νομοσχέδιο το οποίο σκοπός και στόχος του ήταν τρόποι μείωσης των ρήπων που προέρχονται από τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ρήπων που προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Είναι και με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δέσμευση είχε ενσωματωθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ότι Ναι. θα είναι ένα νομοθέτημα το οποίο θα εγκρίναμε ως Βουλή μέχρι το τέλος του 23. Εξού και Μάλιστα. ψηφίστηκε το 23. Μάλιστα. Αυτό το νομοσχέδιο τώρα περιέχει μια σειρά μέτρων τα οποία σε βάθος χρόνου θα βοηθήσουν εις τη μείωση των ρήπων που προέρχονται από τα αυτοκίνητα. Από το πιο απλό που είναι ο έλεγχος των λεωφορείων για να κινούνται μέσα σε αυτά τα λεωφορεία ή όποια άλλα είδη οχήματος εγκριθεί, μέχρι το τελευταίο που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους χώρους και συγκεκριμένες ώρες οχημάτων τα οποία κρίνονται ρηπογόνα. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν ψηλούς ρήπους. Κάτι παλιά, Από το 1 μέχρι πετρελοκίνητα το... και τα λοιπά. Κάτι παλιά Ναι, αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ναι, ναι. μάλιστα ακόμα. Τώρα, Ναι. αυτά έχεις μια διάρκεια βάθους χρόνου για να τα εφαρμόσεις. Η υποχρέωσή μας είναι ότι μέχρι το 2025, δηλαδή μέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό, θα πρέπει 2 από αυτά τα 11 μέτρα να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Γνωρίζω και έχει λεχθεί ότι τα πρώτα 2 που θα τεθούν σε λειτουργία, να το πούμε έτσι, είναι οι λεωφορείολωρίδες, διότι σήμερα υπάρχουν λεωφορείολωρίδες, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος ποιοι χρησιμοποιούνται λεωφορείολωρίδες, εκτός εάν υπάρχει όργανο της τάξης, δηλαδή αστυνομικός, να στέκεται και να ελέγχει. Μπορεί να φαίνεται αστείο, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στη νέα νομοθεσία προβλέψαμε ότι θα μπορεί ο έλεγχος να γίνεται και από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των Μάλιστα. Δήμων και με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή κάμερες. Άρα θα πρέπει να έρθουν μέσα στο 25 ενώπιον μας οι κανονισμοί που είναι στο τελικό στάδιο Μάλιστα. για το πώς θα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, να εγκρίνουμε τους κανονισμούς σαν Βουλή και μετά να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο ότι κύριε είναι λεωφορείολωρίδα, επιτρέπεται παράδειγμα σε ταξί, σε λεωφορείο, σε οποιοδήποτε άλλο όχημα του επιτραπεί, εσύ δεν επιτρέπεται να μπαίνει μέσα. Αν το χρησιμοποιείς κακώς θα έχεις την ανάλογη ποινή. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Το δεύτερο μέτρο είναι η διαφήμιση σε εταιρείες που εισάγουν συμβατικά αυτοκίνητα, τα ρηπογόνα, η υποχρέωση να διαφημίζουν εναλλακτικές μορφές κίνησης. Δηλαδή το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα επόμενα μέτρα, όπως είναι η μερική ή ολική απαγόρευση διόδου σε χώρους για να μην ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα, αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου, αφού πρώτα, ναι, οι συνθήκες για εφαρμογή του είναι τέτοιες που μπορούν να αγκαλιαστούν από όλο τον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Ναι, σημαίνει ότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που ναι, θα μπορεί αρκετός κόσμος να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή πλακίν αυτοκίνητα που δεν έχουν ρήπους, τότε ναι, θα μπορούν να γίνουν και αυτές
οι ενέργειες. Άρα έχουμε δρόμο, έχουμε δρόμο ακόμα να φτάσουμε εκεί, δρόμο έτσι. Έχουμε, όμως να θυμίσω κάτι. Μέχρι το 2035, και είναι και αυτό ένα από τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει την κατασκευή αυτοκινήτων συμβατικών, δηλαδή ρυπογόνων, πετρέλαιο, βενζίνη. Μάλιστα. Άρα οι εταιρείες προετοιμάζονται πριν το 35 για να έχουν στην γάμα τους αυτοκίνητα ηλεκτρικά, plug-in, υβριδικά κλπ. Ναι. Και εμείς θα πρέπει να, σε κάποια ημερομηνία μέχρι τότε, να αποφασίσουμε πότε και εμείς θα απαγορεύσουμε αυτή την νέα εισαγωγή τέτοιων ναι, αυτοκινήτων. Αγαπητέ μου Μαρίνο, όμως ένα είναι το να το απαγορεύσω και δεύτερο είναι ο κόσμος να μπορεί να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό το είπα Έτσι, προηγουμένως, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Οι συνθήκες, ναι, μπορεί να πρέπει να δοθούν περισσότερες χορηγίες. Έτσι, σωστό. Ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να μπορεί ο μέσος πολίτης να αγοράσει το αυτοκίνητο που θα είναι και υποχρεωμένος λόγω της νομοθεσίας σε κάποια φάση, ναι, θα πρέπει να γίνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλα μέτρα είναι η λιγότερη χρήση αυτοκινήτου. Αυτό. Με καλύτερες δημόσιες μεταφορές Αυτό. Θα μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί περισσότερο λεωφορεία, άρα το αυτοκίνητο θα του είναι λιγότερο χρήσιμο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, όμως δυστυχώς δόθηκε μια, μπορώ να πω, σε λαθασμένο τρόπο δημοσιότητα στο θέμα και δεν απευθύνομαι στους δημοσιογράφους. Ναι. Το θέμα είναι όπως έχω αναφέρει και απλώς για να δείξουμε ότι κάποια από αυτά που λέχθηκαν συμβαίνουν και σήμερα. Μάλιστα. Είσαι κάτοικος Λευκωσίας, νομίζω. Ναι. Ξέρεις ότι η Λίδρας και ο Νοσαγόρου είναι δύο δρόμοι μέσα στην πόλη οι οποίοι είναι κλειστοί Μάλιστα. για την κυκλοφορία Μάλιστα. κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και επίσης είναι κλειστοί για την κυκλοφορία για μεγάλα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το νόημα αυτού που είχε ελεγχθεί από τον Υπουργό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί αύριο, τώρα αύριο, ή αν δεν γίνουν άλλα βήματα που πρέπει να προηγηθούν και τα έχω αναφέρει. Είσαι κατατοπιστικότατος και διευκρινιστική έτσι αυτή η τοποθέτηση για να το καταλάβουμε καλύτερα. Αγαπητέ μου Μαρίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή καλημέρα.